Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η υπόθεση της έξωσης με τη βία της χαμηλοσυνταξιούχου Ιωάννας Κολοβού από το σπίτι της μπορεί να αποβεί μοιραία, γιατί πλέον όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν πως ανά πάσα στιγμή μπορούν να μείνουν άστεγοι και μάλιστα για μικρά χρέη. Η δυσόδης υπόθεση των υποκλοπών είναι ζήτημα δημοκρατίας, αλλά στο τέλος μπορεί να παραβλεφθεί από κάποιον που θεωρεί άλλα πράγματα πως έχουν προτεραιότητα. Το ζήτημα της έξωσης μιας ανυπεράσπιστης γυναίκας αγγίζει όλους τους Έλληνες, γιατί κατάλαβαν πόσο εύκολο είναι να βρεθούν στην ίδια θέση. Ό,τι αγγίζει την τσέπη του Έλληνα και την ιδιοκτησία του αποτελεί αιτία πολέμου, και αυτό το ξέρουν διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το θέμα με τη δημοσιογράφο Ιωάννα Κολοβού, που για 15.000 ευρώ έχασε το σπίτι της σε πληστηριασμό και η αστυνομία έσπασε την πόρτα της για να μπει μέσα, ήταν μια επικοινωνιακή και ουσιαστική ήττα για την κυβέρνηση. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο που ο ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε συγκέντρωση έξω από το σπίτι της για να τη συμπαρασταθεί. Όπως δεν είναι και τυχαίο ότι κινητοποιήθηκε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατευθύνθηκε στο σπίτι της δημοσιογράφου και τη συνάντησε προσωπικά. Το ενδεχόμενο να ζήσουμε στη χώρα μας σκηνές Ισπανίας από την περίοδο των μαζικών εξώσεων το 2012 είναι κάτι που δεν είναι μακριά και σίγουρα δεν μπορεί να διαχειριστεί το επιτελείο του Πρωθυπουργού.